διαλογισμός μέσα σε 5 λεπτά γίνεται, και βέβαια γίνεται, και θα σας δείξω ευθύς αμέσως τον τρόπο πώς θα το κάνετε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να ηρεμήσετε τις σκέψεις και το νου σας και να γεμίσετε άμεσα ενέργεια. Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Λιάνα, συγγραφέας βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης, NLP Master Coach, και σας βοηθώ να αποκτήσετε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Διαλογισμός μέσα σε 5 λεπτά λοιπόν, και είναι από αυτά τα είδη του διαλογισμού στα οποία θέλουμε να αδειάσουμε το νου μας από τις σκέψεις. Ο νους μας φυσικά μας είναι χρήσιμος, τον χρειαζόμαστε να σκέφτεται, και αυτή είναι η δουλειά του βέβαια, το να σκέφτεται για να μπορούμε να οργανώνουμε τη ζωή μας όπως πρέπει, αλλά με όλη αυτή την πληροφόρηση και την υπερπληροφόρηση και την παραπληροφόρηση που βομβαρδιζόμαστε πλέον καθημερινά, κοντεύουμε να το κάψουμε αυτό εδώ μέσα. Οπότε χρειάζεται επιγόντως και απεγνωσμένα ξεκούραση. Ακόμα και λίγα λεπτά, εάν καταφέρουμε να ηρεμήσουμε το νου, που το καταφέρνουμε με ασκήσεις σαν και αυτές, είναι άκρως αναζωογονητικές για όλο μας τον οργανισμό και όλο μας το είναι. Ασκήσεις σαν και αυτές είναι πάρα πολύ δυνατές και θα μπορούσαν να καλύψουν ολόκληρα σεμινάρια. Σας την δίνω όμως μέσα σε λίγα λεπτά την ουσία της. Αυτή είναι η ουσία της, ακόμα και αν δεν καταλάβετε πώς δουλεύει, ακόμα και αν δεν καταλάβετε γιατί δουλεύει, εάν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα δουλέψει. Διότι το θέμα είναι ότι για όλα υπάρχει τρόπος. Και ο νους, που όπως λέμε είναι σαν ένα πίθηκο ο οποίος πηδάει από κλαδί σε κλαδί και δεν μας αφήνει ήσυχους, έχει και αυτός τον τρόπο του. Και τι μπορούμε να δώσουμε στον πίθηκο? Να του δώσουμε μία μπανάνα. Όταν λοιπόν θα του δώσουμε μία μπανάνα, εμάς θα μας αφήσει ήσυχους. Η μπανάνα, δηλαδή το δόλωμα που θα δώσουμε στο νου για να τον ξεγελάσουμε στην ουσία, έχει πολλές μορφές στα διάφορα είδη διαλογισμού. Μία μορφή του, ας πούμε, είναι το μάντρα, που χρησιμοποιούμε στον υπερβατικό διαλογισμό, αλλά και σε άλλα είδη διαλογισμού χρησιμοποιούμε το μάντρα. Μπορεί να είναι μία εικόνα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στο συγκεκριμένο διαλογισμό θα έχουμε τρία σημεία. Λέγεται και διαλογισμός τριών σημείων, λέγεται και κβαντικός συντονισμός, πολλά συστήματα τον χρησιμοποιούν, το κάθε σύστημα του δίνει, το αλλάζει και λίγο και δίνει και μια διαφορετική ονομασία. Ο νους θέλει να πηγαίνει σε τέτοιες καταστάσεις. Του αρέσει εκεί, του αρέσει να βλέπει το διαφορετικό, την ξεκούραση, την ηρεμία. Οπότε αυτόματα νιώθουμε και εμείς καλύτερα. Η πρώτη μου δασκάλα διαλογισμού μου έλεγε ότι ακόμα και ένα λεπτό να καταφέρουμε να ησυχάσουμε το νου από τις σκέψεις είναι μεγάλη, είναι τεράστια δουλειά. Πάμε όμως να δούμε ευθύς αμέσως τα βήματα του διαλογισμού και ελάτε να τον κάνουμε μαζί. Κλείστε τα μάτια και πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο, να έρθουμε στο κέντρο μας. Ωραία. Και τώρα βάλτε το αριστερό σας χέρι, την παλάμη ολόκληρη, τοποθετήστε την επάνω στο αριστερό σας πόδι. Και φέρτε όλη σας την προσοχή στην αίσθηση της αριστερής παλάμης που ακουπά το αριστερό σας πόδι, το μυρό. Τι νιώθετε, εστιαστείτε, μπορεί να είναι κάποια ζεστασιά,
κάτι οτιδήποτε, εστιαστείτε και στο χέρι σας και στο πόδι σας. Όλη σας την προσοχή εκεί. Και τώρα βάλτε και το άλλο σας χέρι, τη δεξιά παλάμη, επάνω στο δεξί σας πόδι. Και φέρτε όλη σας την προσοχή τώρα στο δεξί σας χέρι και πόδι. Και δείτε τι νιώθετε στην επαφή αυτή του χεριού επάνω στο πόδι. Τι αισθήσεις έχετε στο σώμα σας. Όλη σας την προσοχή εκεί. Εάν σκέψεις έρχονται στο νου σας, εσείς απλά ξαναγυρίζετε την προσοχή σας στο τι νιώθετε, στην επαφή σας το χέρι με το πόδι. Και τώρα φέρτε την προσοχή σας και στα δύο χέρια μαζί, ταυτόχρονα, καθώς ακουμπούν τα πόδια σας. Και δείτε τι νιώθετε. Ίσως νιώθετε κάτι περισσότερο στις παλάμες, ίσως κάτι περισσότερο στα πόδια σας, ίσως την ένωση αυτών των δύο ενεργειών σε αυτό το άγγιγμα. Χωρίς προσπάθεια, απλά όλη σας την προσοχή εκεί, στα χέρια σας. Και τώρα στρέψτε την προσοχή σας, ενώ συνεχίζετε να έχετε επίγνωση των χεριών σας πάνω στα πόδια, στρέψτε την προσοχή σας μέσα σας να δείτε πώς νιώθετε. Τι αίσθηση έχετε μέσα σας. Ίσως υπάρχει ένα αίσθημα γαλήνης. Μήπως έχει αναδυθεί ένα αίσθημα ηρεμίας μέσα σας, καθώς συνεχίζετε να έχετε επίγνωση των χεριών σας πάνω στα πόδια. Μήπως είναι ένα αίσθημα, ένα συνέστημα που δεν μπορείτε ακριβώς να το εξηγήσετε, αλλά κρύβει μια όμορφη γαλήνη και ησυχία. Κάτι που είναι πέρα και από τη χαρά. Μια ήρεμη χαρά. Συγκεντρωθείτε σε αυτό που νιώθετε μέσα σας, ενώ συγχρόνως και στα δύο σημεία στα χέρια σας. Έχετε επίγνωση τώρα των τριών σημείων, αυτού που νιώθετε και την αίσθηση στα χέρια σας. Κουνήστε ελαφριά το σώμα σας, σιγά σιγά, ανοίξτε τα μάτια, ελάτε στο εδώ και τώρα που μιλάμε
Μπορείτε να καθίσετε σε αυτή την κατάσταση όση ώρα θέλετε. Μπορείτε να καθίσετε και πάνω από 5 λεπτά και 10 και 20 λεπτά, εάν έχετε χρόνο, τόσο το καλύτερο. Και 5 λεπτά όμως αρκούν για να πάρετε μια άμεση αναζωογόνηση. Δείτε τώρα πώς νιώθετε. Άδειασαν οι σκέψεις σας καθόλου κατά τη διάρκεια που το κάναμε αυτό? Νιώσατε αυτή την ηρεμία, αυτό το ευαίσθημα, όπως το λέμε, το οποίο δεν γεννάται από μια εξωτερική κατάσταση, αλλά από μέσα μας. Νιώσατε αυτή την γαλήνη, τη χαρά, αγάπη, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Ηρεμήσατε μέσα σας. Εάν νιώσατε αυτό το συναίσθημα, ο διαλογισμός αυτός έγινε με το σωστό τρόπο. Γιατί όταν έχουμε το νου μας συγκεντρωμένο σε δύο σημεία, οι σκέψεις εκείνη την ώρα δεν έρχονται. Δηλαδή μπορεί να έρθουν, αλλά το ξαναπάμε το νου μας στα δύο σημεία, θέλει εξάσκηση. Μην απογοητεύεστε αν παρεμβαίνουν οι σκέψεις, εσείς απλά θα ξαναπηγαίνετε το νου σας στα δύο σημεία, χωρίς προσπάθεια, μέχρι να δείτε μέσα σας ότι αναδύθηκε ένα ευχάριστο γαλήνιο συναίσθημα. Κάντε αυτό το διαλογισμό κάθε μέρα, δώστε του χρόνο, κάντε το για 1-2 μήνες και σας εγγυώμαι ότι αν τον κάνετε καθημερινά και 2 φορές την ημέρα, πραγματικά θα αλλάξει η ζωή σας και όλο σας το είναι. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε κάνει άλλους παρόμοιους διαλογισμούς, άλλες παρόμοιες ασκήσεις κατά τις οποίες μπορείτε να ηρεμείτε το νου σας. Με πολύ χαρά θα τα διαβάσω, να μάθω κι εγώ από εσάς. Αν ήδη δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι, κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και κλικ στο καμπανάκι αν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα βίντεο του καναλιού. Και αν πιστεύετε ότι αυτό το βίντεο πράγματι μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον, μην διστάσετε να το μοιραστείτε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, με πολύ αγάπη.